Ήταν δύσκολο γιατί θέλανε τρεις φορές τη εβδομάδα και εγώ θα έπρεπε να είμαι και με τα παιδιά μου. Οπότε θα πηγαίνω ερχόμουνα. Πέμπτη πρωί στο αεροδρόμιο, Κυριακή απόγευμα αεροδρόμιο, οπότε θα έβλεπα τα παιδιά μου. Ωραία, και γυρίζοντας στην Κύπρο. Ήταν και αυτό, αν ήταν μία φορά τη εβδομάδα, ναι. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, τι έκανες, ας πούμε, εσύ, δηλαδή που τραγουδούσες. Είχες κάποια αντιπρόταση για δουλειά. Στην Κύπρο, ναι. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Τι? Και κάνουμε αρκετές συναυλίες σε διάφορες πόλεις της Κύπρου. Φιλανθρωπικά, παραστάσεις, εκδηλώσεις. Τώρα θα συμμετέχω σε μια μουσικοθεατρική παράσταση στην Κύπρο. Αρχές Δεκεμβρίου. Ναι. Και θα πάμε και στο Λονδίνο, στην Αγγλία, τον Ιανουάριο. Έχω κλείσει σε ένα εστιατόριο πολυτελεία στη Λάρνακα κάθε Σάββατο, στο Μακού. Με ένα πολύ όμορφο ρεπερτόριο. Πολύ λίγο ξένο, κυρίως ελληνικό. Ναι, και το προτιμάς αυτό κάτι. Που... Ρε Μαριέλα, όταν κερδίζεις το The Voice, ναι, που υποτίθεται είσαι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει και 10 επιλογές στη ζωή του, ας πούμε. Έτσι, φαντάζομαι ότι εσύ μπήκες στη διαδικασία να φύγεις από την Κύπρο, να έρθεις στην Ελλάδα. Άρα, αν σου γινόταν κάτι πολύ grand από τα ελληνικά δεδομένα, δεν νομίζω να. Δεν υποτιμώ το εστιατόριο, το πολυτελείας. Αλλά φαντάζομαι να τραγουδήσει, ρε παιδί μου, σε ένα εστιατόριο πολυτελείας μπορεί να θέλει να πάει να τραγουδήσει και στο τέλος καριέρας. Το έχει στην αρχή. Δηλαδή, στην αρχή θες να τραγουδήσει μια πολύ, πίστα, πολύ ή να κάνει θέατρο σε ένα μουσικοκορευτικό σόου στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Σε μια που γίνονται πολλά musical, ξέρω εγώ τώρα. Εντάξει, ήρθε και κάποια πρόταση για. Γι' αυτό. Άρα είχε προτάσεις. Από Ελλάδα. Mm-hmm. Απλά πάλι είδα ότι θα έλειπα πάρα πολλές μέρες από τα παιδιά μου. Δηλαδή περίπου 40 μέρες. Είχα πάλι πρόταση για να πάω Αμερική σε μια περιοδία. Αμερική σε περιοδία. Και εκεί, δεν πήγες. Εκεί πάλι. Ήταν πολλές μέρες. Είχε πολλές προτάσεις. Άρα μην λένε για το Voice, γιατί οι προτάσεις υπάρχουν και από εκεί και πέρα ο καθένας εκμεταλλεύεται. Ναι. Και πολλά από τα παιδιά δουλεύουν. Είχαμε τον Κιντάτο, δουλεύει. Ως και ο Χάρης Μος, που δεν ήταν από τα τελευταία ονόματα που είχε μείνει, δουλεύει. Ναι, αλλά μην ξεχνάς, ο άλλος όμως ήταν ένα σοου κάνει 50 και 60%. Περιμένει όλος θα βγει και θα γίνει η top firma, ας πούμε. Ότι δεν ήταν πριν τραγουδίστρια. Ναι. Δηλαδή ήταν η πρώτη της επαφή με το τραγούδι. Και μια γυναίκα η οποία εσύ. Και τώρα έχει αλλάξει και τελείως και η καθημερινότητά σου. Χώρισες, έχεις μόνο τα παιδιά, δεν τα έχεις. Ναι. Η ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη, φαντάζομαι. Η αίσθηση μάλλον της ευθύνης και οι τύψεις που ίσως θα νιώθεις. Ναι, και δεν μπορούσα να εγκαταλείψω τα παιδιά μου για 40 με 50 μέρες. Να ρωτήσω κάτι. Εσύ για να κάνεις, ας πούμε. Ναι. Κάτι. Να πεις τα λείπω. Εσύ το καλοκαίρι έκανες και κάποιες περιοδίες με κουραζερόπλοιο, ας πούμε. Είχαμε πάει, ναι, με τη Louis Cruises. Είχαμε 500 με 700 άτομα, τραγουδούσε μαζί μου ο κόσμος. Συγκινήθηκα πάρα πολύ με όλο αυτό. Πρώτη φορά ένιωσα όλο αυτό. Πόσες μέρες πήγατε? Τρεις μέρες, αλλά είχαμε μία εμφάνιση. Μία εμφάνιση μόνο. Ναι, εσύ ήσουν, δηλαδή, το. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν, δηλαδή, μου βλέπεις ότι δεν είναι υποτιμητικό. Αλλά περιμένει ο άλλος ότι ο νικητής του The Voice δεν θα πάει στο κουραζερόπλαιο να δουλέψει το καλοκαίρι. Θα πάει, ξέρω εγώ, στο Αθηνών Αρένα. Μα είναι, να σου πω κάτι. Είναι καλλιτέχνη, τη αρέσει να τραγουδάει και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει τόσο ωραία φωνή. Μα έχει άδεια, μπορεί να μην έχει.